Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Για τους καρκίνους, η μεγαλύτερη έμφαση από αυτή την εβδομάδα και κάτω θα είναι περισσότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, με το χώρο του σπιτιού. Μπορεί να σκέφτεστε κάτι να κάνετε εκεί, μπορεί να σκέφτεστε μια αλλαγή, μια μετακόμιση, μια αναδιακόσμηση, κάτι να προσθέσετε, κάτι να αφαιρέσετε. Γενικώς παίζουν διάφορα σενάρια σε ό,τι αφορά το σπίτι. Από την άλλη πλευρά, μπαίνοντας ο Ερμής στον τοξότη, μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητα της δουλειάς σας, θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα εργασίας. Άρα είναι μία περίοδος που θα σας τρέξει λίγο πιο πολύ στο κομμάτι της δουλειάς. Θα έχετε δηλαδή ίσως αυξημένες υποχρεώσεις, αυξημένες ευθύνες ή και πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα υπολογίζατε ότι πρέπει να τα κάνετε εσείς, να τα εκτελέσετε εσείς και πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτό το διάστημα. Σε προσωπικό επίπεδο, τώρα που θα βγει η Αφροδίτη από τον Σκορπιό και θα μπει η Ανάβρωμη στο Ζυγό, θα υπάρξει μία περίοδος μεγαλύτερης αστάθειας. Ξαναλέω όμως για τους καρκίνους, ουσιαστικά το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, θα το δείτε πρακτικά μετά τα μέσα Νοεμβρίου και ακόμη περισσότερο μέσα στον Δεκέμβρη, τουλάχιστον για ό,τι αφορά τα ερωτικά θέματα. Το ίδιο μπορεί να έχει να κάνει και με θέματα που αφορούν τα παιδιά. Αν υπάρχει δηλαδή ένα στοιχείο, αν είστε γονείς, αν έχετε ένα παιδί, αν είστε στη φάση που θέλετε να αποκτήσετε, νιώθω ότι ο Δεκέμβρης θα δώσει περισσότερες λύσεις σε σχέση με αυτήν εδώ πέρα την περίοδο.